Πότε αποφάσισες ότι θες να γίνεις ηθοποιός? Ήμουν στο 15 Αμελές και ήμουν υπεύθυνη του καλλιτεχνικού. Και άνοιγα την πόρτα της αίθουσας τελετών για να κάνουν πρόβες στα παιδιά για παραστάσεις, σκέτς και τέτοια. Και κάνουν πρόβα, εγώ καθόμουν και έλεγα σταυρόλεξα ή έγραφα τα κείμενά μου γιατί έγραφα στην εφημερίδα. Και έτσι κάποια στιγμή που ήταν να γίνει παράσταση, την προηγούμενη μέρα είπε η μαμά ενός παιδιού ότι δεν θα αφήσει το κορίτσι να κάνει την παράσταση, να συμμετέχει στην παράσταση. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι θέλαν να φύγουν και τέλος πάντων τι έγινε ακριβώς. Υπόθεσαν διάφορα και λέω. Καταστεναχωρήθηκαν όλοι γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό που είχαν δουλέψει. Και τους λέω, μωρό παιδιά, εγώ εδώ είμαι τόσο καιρό, θα μπω να πω τα λόγια της κοπέλας να κάνετε τη δουλειά σας. Αυτό δεν ήταν. Μολύνθηκα. Και μετά? Και μετά τελείωσε. Μετά συμμετείχα πια στο θεατρικό κανονικά. Είχαμε μια σπουδαία καθηγήτρια, τη Χιλάκου, η οποία μας οργάνωσε και κάναμε την παράσταση την πρώτη φορά, την επόμενη χρονιά δηλαδή, κάναμε κανονικά ολόκληρο το έργο, την Άννα Φρανκ. Και την επόμενη χρονιά είχαμε ξεκινήσει το Μια Ταλίδα από την Κυψέλη, αλλά δεν προέκυψαν βολικές πρόβες, γιατί άλλοι ήταν στο τρίτο έτος, διαβάσματα και εκείνα, και μείναμε στις πρόβες. Αλλά είχε γίνει ζημιά. Μεταξύ θεάτρου.